πλευρά της ΑΠΕΠ. Καερίνος, Πράτο, Φιγκουερέδο, Χιάνο, Έντβιστ, Αρέστιο, Νησιφόρου, Βόκτ, Γκέλσον, Μπιελκάνοβιτς και Λόγκρας. Στον πάγκο ο Ότ, ο τερματοφύλακας, ο αναπληρωματικός, Χατζησπύρου, Παναγιώτου, Κισονέργης, Ράσε, Σεαλούκα, ο Πάρα και το σύστημα το οποίο παρατάσσει ο κύριος Κυριάκου, την ομάδα της ΑΠΕΠ. Απομακρύνουν οι της ΑΠΕΠ με τον Αρέστη για τον Μπιελκάνοβιτς. Σεμπάλα, πολύ δυνατά μπάλα χτυπημένη, δεν κατάφερε να μπει στην πορεία της. Είναι τώρα ο Αρέστη για τον Βόκτ. Ο Βόκτ βρίσκει τον τρόπο να περάσει για τον Γκέλσον. Και πάλι για τον Γκέλσον η μπάλα. Για να δούμε τι θα κάνουν οι της ΑΠΕ για τον Μπιελκάνοβιτς. Γκέλσον μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ελίσσεται, πέφτει πέναλτι. Έχω την εντύπωση ότι είναι σωστή απόφαση από τον κύριο Σταμάτη. Να το δούμε όμως. Ο κύριος Σταμάτη εδώ, ο οποίος... Ναι, δείχνει να έχει μπει πιο ζωντανά, πιο επιθετικά στο παιχνίδι εδώ. Η σέντρα έκοψε ο Τίγκα. Επανέρχεται όμως η της ΑΠΕΠ με τον Πράντο να κάνει την σέντρα για τον Πιάνο. Για να δούμε η σέντρα και πάλι στην μεγάλη περιοχή. Είναι ο Τζούνιορ αυτός που απομακρύνει. Ο Νησιφόρου τώρα. Σέντρα και πάλι στην περιοχή, ο Λεωνίμος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Από την ΑΠΕΠ, η οποία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, αναπτύχθηκε σωστά στον επιθετικό τομέα. Δημιούργησε την μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι που χάθηκε και εξακολουθεί να αναπτύσσεται σωστά η ΑΠΕΠ. Να δούμε τώρα την παλιά για τον Βόκτ. Το πλασέο Λεωνί απομακρύνει, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και αυτή ο Γκέτσο που συνεχίζει την φάση πίσω. Το πλασέ, η μπάλα όμως καταλήγει out. Ήταν από τον Φιγκουερέδο. Φυσικά πάνω στην μπάλα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Φιγκουερέδο είναι αυτός ο οποίος έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα να περάσει έξω. Να εδώ ο Φιγκουερέδο, ο οποίος έκανε το πλασέ στην κεφαλιά. Ο Πράττο είναι αυτός που απομακρύνει, ο Πιάνο, ο Φιγκουερέδο για τον Γκέλσον και τώρα η ΑΠΕΠ στην αντεπίθεση. Λάγιο είναι και πάλι για την ΑΠΕΠ, καθώς εκεί ο Τζούνιορ στην μπάλα σε πλάγιο με την παρέμβασή του. Ο Μπιελκάνοβιτς για τον Γκέλσον. Φιγκουερέδ, Σισε. Βγήκε εκεί πάνω στην μπάλα. Πρώτος ο Έγκβιστ κέρδισε και πέρασε για τον Φιγκουερέδο και πάλι για τον Έγκβιστ και ευκαιρία τώρα για την ΑΠΕΠ για αντεπίθεση. Γκέλσον. Διαδρόμους και προϋποθέσεις για κόλλη απέναντι στην αστεία του Καϊρίνη, ο οποίος μέχρι στιγμής στέκει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Η ΑΠΕΠ με τον Φιγκουερέδο κρατάει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ από τον Γεωργίου, ο αρχηγός της αφιακής ομάδας. Την παρέμβαση εκεί του Φιγκουερέδο, τον οποίον βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Συνεχίζεται όμως η φάση, δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα από την αιστεία της ΑΠΕΠ. Τώρα είναι που απομακρύνεται, καθώς ο Φιγκουερέδο κερδίζει το φάουλ εκεί από την παρέμβαση του Τάνιτς. Αυτός για τον Έγκβιστ. Έκοψαν με τον Καλτέιρα. Νεοπράτο και τώρα ο Έγκβιστ. Και Γκουερέδο. Πάλι για τον Έγκβιστ. Ο Νησιφόρου, Πράτο. Σιγά σιγά αναπτύσσεται η ΑΠΕΠ. Φιγκουερέδο, η σέντρα με το εξωτερικό υπέροχη. Κεφαλιά από τον Γκέλσον, η μπάλ out. Πολύ καλή φάση αυτή από την σέντρα με το εξωτερικό από τον Φιγκουερέδο. Κεφαλιά από τον Γκέλσον που βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Η μπάλα έφυγε πάνω από την αιστεία του Λεωνί. Το 1-0 που διατηρείται. Με τη συμπλήρωση 40 λεπτών. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφη ήταν η σέντρα με το εξωτερικό από τον... Το εξωτερικό φάλτσο από τον Φιγκουερέδο. Ο Γκέλσον η κεφαλιά, η μπάλ out. Ο Καερίνος που βγαίνει, μαζεύει την μπάλα και περνάει για τον Φιγκουερέδο. Αυτός για τον Λόγκρα, ο οποίος απομακρύνει για τον Βόκτ. Φιγκουερέδο. Αρέστη και πάλι για τον Φιγκουερέδο. Κερδίζει όμως ο κύριο Λόγκρας, όμως εκεί κόβει. Η μπάλα περνάει τώρα για τον Φιγκουερέδο. Και αυτός για τον Γκέλσον. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ΑΠΕ. Ο Γκέλσον 8 προς 2 και κατέληξε σε κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομάκρυναν τη σπάθου.
Ο Έκβιστ τώρα κάτοχος της μπάλας περνάει για τον Φιγκουερέδο. Δεν είναι σε θέση offside, επιχειρεί τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Λεωνία, απομακρύνει ο Γκέλσον το σουτ. Κάνει πάλι την σέντρα. Φιγκουερέδο επιχειρεί την σέντρα. Βγαίνει ο Λεωνί, ο Τζούνιορ με το κεφάλι. Ο Γκέλσον επιχειρεί το σουτ, είναι σε θέση offside εκεί. Ο Βοκτ και γι' αυτό δεν. Ο Λόγκρας είναι αυτός ο οποίος κόβει για τον Φιγκουερέδο. Και αυτός περνάει για τον Γκέλσον. Είναι μια μόνιμη πηγή κινδύνων αυτός ο παίκτης για την άμυνα της Πάφου. Ο Γκέλσον τώρα ανοίγει για τον Φιγκουερέδο. Όμορφα γίνεται η σέντρα, η κόντρα και η μπάλα του Λούκμαν. Και η μπάλα πέρασε απλά για τον Φιγκουερέδο. Για τον Έκβιστ και πάλι για τον Φιγκουερέδο. Παλιά με στόχο τον Γκέλσον. Μπάνιτς. Έρχεται ο Φιγκουερέδο να κόψει για τον Έκβιστ. Φιγκουερέδο και Έκβιστ αλλάζουν την μπάλα. Ο Έκβιστ κρατάει στην κατοχή του πάντα ο Σουηδός για τον Γκέλσον. Ανοίγεται ο Νησιφόρου και ο Πράτο. Τώρα είναι ο Πράτο ο οποίος είναι έτοιμος να επιχειρήσει την σέντρα, την επιχειρεί στην μεγάλη περιοχή. Γκολ 1-1. Εκπληκτικό γκολ από τον Γκέλσον με αυτό το άρα. Δύο προηγούμενα που αναφέραμε. Είναι τώρα η ΑΠΕΠ με τον Έκβιστ. Μπάλα βγαίνει, μπλοκάρει και τροφοδοτεί αμέσως τον Φιγκουερέδο. Φιγκουερέδο κρατάει την μπάλα, την ανοίγει κάπως περισσότερο, όμως χάνει και κάνει και το φάουλ. Κιόλας ένα σκληρό φάουλ πάνω στο Λούκμαν. Σωστή η κίτρινη κάρτα από τον κύριο Σταμάτη, καθώς στην προσπάθειά του να ανακτήσει τον έλεγχο της μπάλας ο Φιγκουερέδο έκανε εδώ ένα φάουλ επικίνδυνο πάνω στον Λούκμαν. Μπα και Ράμος θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα περάσουν, αλλά τον Μπα πολύ έτσι μεγάλο το κοντρόλ του, το κοντρόλ του πολύ μακρύ. Ο Φιγκουερέδο ψάχνει να βρει τον Γκέλσον, η μπάλα καταλήγει όμως out. Γκέλσον που έχει ώρα να φανεί στο παιχνίδι. Περνάει όμορφα για τον Φιγκουερέδο. Για να δούμε αυτή την επίθεση της ΑΠΕΠ. Φιγκουερέδο επιχειρεί το σούτ, την μπάλα out. Και είναι ώρα να εδώ ο Φιγκουερέδο. Και είναι ώρα για να γίνει τρίτη αλλαγή τώρα για την Πάφο. Στο δόλα για όλα, φουλ επίθεση. Φιγκουερέδο. Φιγκουερέδο κερδίζει την μπάλα για τον Πράτο. Αυτός και πάλι για τον Φιγκουερέντο. Και πάλι για τον Πράτο. Συνεργάζονται όμορφα οι παίκτες της ΑΠΕΠ. Και πάλι για τον Φιγκουερέδο. Δεν είναι σε θέση offside. Ο Μπά σε corner. Για τον Φιγκουερέδο. Έχει χώρο αυτός να επιχειρήσει το σου. Το επιχειρεί. Ball out. Λέγαμε λοιπόν ότι και η ΑΠΕΠ είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Χείριζε για την ΑΠΕΠ με εκπληκτικό τρόπο. Φιγκουερέδο και τώρα η ΑΠΕΠ είναι στην αντεπίθεση. Φιγκουερέδο ο οποίος κρατάει, περνάει για τον Γκέλσο. Επιχειρεί τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή που έλειωνε αυτός.